Ανδριάννα Αρμάου. Κυρία Αρμάου, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς? Μια χαρά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σε ποια περιοχή στην Αγγλία? Ευχαριστώ. Σε ποια περιοχή? Είμαι στο Newcastle. Είστε βόρεια. Η πιο βόρεια πόλη της Αγγλίας. Λοιπόν, Newcastle, Ανθρακορίχη, είναι η ομάδα μου στην Αγγλία. Ήμουν και μέλος παλαιότερα, βέβαια. Τούν, είναι το παρατσούκλι, είναι Τούν, δεν ξέρω. Ναι, σωστά. Είναι... Από ό,τι ξέρω, βέβαια, δεν είναι πολύ καλή. Τι εννοείται, έχει πέσει η απόδοση της ομάδας. Ναι. Εντάξει, έχει πέσει. Αν και δεν ξέρω πολλά από ποδόσφαιρο. Είχαμε κάποια διοικητικά προβλήματα, γι' αυτό έχω πάψει να είμαι μέλος αυτής της ομάδας, αλλά θα ανακάμψουμε. Πηγαίνετε στο γήπεδο? Έχω πάει 2-3 φορές. Δεν έχω πάει ποτέ στην Ελλάδα, αλλά έχω πάει στην Αγγλία. Είναι εξαιρετικό το γήπεδο της Newcastle. Είναι πολύ, ναι, έτσι. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Τέλεια. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Εκπαιδευτικός λοιπόν στην Αγγλία, με καταγωγή από την Κρήτη, σωστά. Mm-hmm. Διδάσκεται, ναι, σε παιδιά Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά, ναι, και σε ειδικό σχολείο. Είναι ένα σχολείο με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Απλά μέσα στο σχολείο υπάρχει ένα κέντρο για παιδιά με αυτισμό. Οπότε είναι ένας συνδυασμός, ναι, ειδικής εκπαίδευσης και τυπικής. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Ζούσατε στην Κρήτη και μετακομίσατε στο εξωτερικό? Ναι, ζούσα, μεγάλωσα, σπούδασα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ήρθα στην Αγγλία σε μια πιο νότια πόλη. Έκανα εδώ λογοθεραπεία, ένα άλλο πτυχίο. Ναι. Και μετά μεταφέρθηκα πιο βόρεια, ναι, και εργάζομαι εδώ και 1,5 χρόνο. Α, είστε σε ένα σχολείο με απόσπαση, είστε, έχετε τοποθετηθεί στο σχολείο το ελληνικό? Όχι, το σχολείο το ελληνικό το έχουν, ουσιαστικά ένα φροντιστήριο που λειτουργεί τα Σάββατα, ναι, και το έχουν ιδρύσει γονείς και... Ελλήνων. Έλληνες γονείς. Ελλήνων. Οι οποίοι τέλος πάντων έχουν χτίσει τη ζωή τους εδώ πέρα και θα ήθελαν για τα παιδιά τους μια πιο δομημένη εκπαίδευση των ελληνικών. Πόσο μακριά είναι το επίπεδο της εκπαίδευσης? Σύγκριση Ελλάδα με Νιούκαστλ, με Αγγλία. Πόσο πιο σοβαρά παίρνουν την εκπαίδευση εκεί οι Άγγλοι? Δεν θεωρώ ότι είναι το θέμα αν την παίρνουν πιο σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, γιατί θεωρώ ότι και οι Έλληνες την παίρνουν πολύ σοβαρά. Απλά το σύστημα είναι πιο κοντά στα παιδιά και ειδικά στα παιδιά με κάποιες παραπάνω δυσκολίες. Είναι πιο ένα εύκολο, σοβαρό πιο εκπαιδευτικό. Ένα σοβαρό, είναι δίπλα μου και ο Μπάμπης ο Σαββίδης, ο συνάδελφος. Ένα σοβαρό εκπαιδευτικό σύστημα προκύπτει μέσα από σωστές πολιτικές αποφάσεις και επιλογές. Ναι. Εκεί, ναι, έχω κάποιες ενστάσεις διαχρονικά, ναι, εγώ. Όλοι μας. Όλοι μας. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Ναι. Απλά βλέπω ότι και στην Ελλάδα γίνονται κάποια βήματα. Θεωρώ ότι είναι διάφοροι τομείς οι οποίοι συμβάλλουν σε μια σωστή εκπαίδευση σε μια χώρα. Που σε αυτό το τομέα η Αγγλία είναι κάποια βήματα πιο μπροστά. Η καταγωγή σας από Κρήτη? Ναι, από Κρήτη. Από ποια περιοχή? Ηράκλειο. Α, Ηράκλειο. Βρεθήκατε τώρα το καλοκαίρι Ηράκλειο? Βεβαίως. Εκεί με τα κρούσματα τώρα κορονοϊού και τη διαχείριση της πανδημίας στο Newcastle, πώς αντιλαμβάνεται την κατάσταση? Γίνεται μια σοβαρότερη προσπάθεια από ό,τι πριν. Ναι. Τα μέτρα είναι λίγο πιο αυστηρά, διότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα από τις ενημερώσεις που έχω. Αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχίζουν και αυξάνονται. Με τα σχολεία και τα μέτρα τι γίνεται? Σωστά, με τα σχολεία, για πείτε μας λίγο. Συγκριτικά. Ναι, εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να φοράμε μάσκες και αυτό το διάφανο που έχουμε μπροστά. Ναι, αυτή την... Την ασπίδα. Πρέπει να στεκόμαστε όσο γίνεται πιο μακριά από τα παιδιά τα οποία στηρίζουμε. Τα παιδιά είναι οργανωμένα ανάλογα με την ηλικία τους, φούσκες όπως τας λέμε. Οπότε δεν έρχονται σε επαφή με άλλες ηλικίες. Απλά είναι ένας χώρος με πάρα πολλά άτομα, δηλαδή μιλάμε για 800 άτομα. Ερώτηση, κυρία Αρμάου, τα παιδάκια φορούν, ναι, μάσκες? Υποχρεούνται να φορούν στους διαδρόμους. Ναι. Βέβαια τα παιδιά που έχουν κάποιες παραπάνω ανάγκες και κινητικά και διανοητικά έχουν το δικαίωμα να μην φοράνε και φροντίζουμε εμείς να στέχονται σε μια παραπάνω απόσταση από τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι. Μέσα στην τάξη δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να φοράει, εκτός από τους καθηγητές φυσικά. Εκτός από τους καθηγητές. Δηλαδή τα παιδιά μέσα στην τάξη δεν είναι υποχρεωμένοι να φοράνε. Επειδή κρατούν αποστάσεις, λέει τα θρανία βρίσκονται σε κάποια απόσταση, οπότε θεωρείται ότι τηρούν απόσταση και δεν χρειάζεται μάσκα.
Ναι, θεωρώ ότι είναι, ναι, δηλαδή έχουν προσπαθήσει να βάλουν τα τρανή όσο γίνεται πιο μακριά, αλλά θεωρώ ότι είναι θέμα του συστήματος ώστε να γίνεται τέλος πάντων μια προσπάθεια και τα παιδιά να έχουν μια παραπάνω συγκέντρωση, γιατί φαίνεται ότι με τις μάσκες λίγο δυσκολεύονται. Ναι, αλλά προφανώς υπάρχουν και καλύτεροι χώροι και υποδομές, γι' αυτό, αυτό μπορούν λέμε να το κάνουν. Βέβαια. Φυσικά, φυσικά. Κυρία Αρμάου, μία τάξη μέσα πόσα παιδάκια έχει, μία τάξη πόσα παιδάκια έχει στο Newcastle? Αναλόγως με τις δυσκολίες. Όσο πιο πολλές δυσκολίες έχουν τα παιδιά που βρίσκονται σε μια τάξη, τόσο λιγότερα είναι. Δηλαδή υπάρχουν τάξεις με 20 παιδιά, υπάρχουν και με 10. Υπάρχουν και με 10. Αλλά κάπου εκεί διακυμαίνονται. Ναι. Και τα τετραγωνικά φαντάζομαι σε μια αίθουσα είναι εντάξει. Πρέπει να είναι διπλάσια από τα δικά μας. Ναι, είναι αρκετά άνετα. Είναι αρκετά άνετα. Πρέπει να είναι διπλάσια. Και έχουμε αρχίσει και χρησιμοποιούμε και πιο πολλές αίθουσες, ώστε να γίνεται τέλος πάντων μια σωστή κατανομή. Κρούσματα σε παιδάκια, σε μαθητές υπάρχουν? Υπάρχουν, ναι. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν. Σε αυτή την περίπτωση, σε περίπτωση που σε μία τάξη εντοπιστεί, καταγραφεί ένα κρούσμα κορονοϊού, σε ένα παιδάκι έτσι 6χρονο, 7χρονο, τι συμβαίνει? Υπάρχει μια ειδική φόρμα, η οποία έχει σταλεί από κάποιον οργανισμό κυβερνητικό, που πρέπει να συμπληρώσουν τα άτομα που έχουν βρεθεί, που έχουν έρθει σε επαφή μαζί του. Ναι. Αυτή η φόρμα νομίζω πιάνει μέχρι και τα άτομα που έχουν δει το παιδί 2 μέρες πριν να έχει το τεστ. Δεν μπαίνουν σε καραντίνα δηλαδή με τη μία όλο το τμήμα, όχι, δεν επιστρέφει σχολείο αύριο? Όχι. Ενώ πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει, έχει αρχίσει αυτό λίγο και αλλάζει, γιατί πιο ομαλή λειτουργία του σχολείου, ίσως γιατί θα αυτή η φόρμα την οποία θεωρούν πιο έγκυρη, κάποιο τέτοιο φαντάζομαι. Αν προκύψει κρούσμα σε εκπαιδευτικό, τι προβλέπει η διαδικασία εκεί στην Αγγλία? Δηλαδή γίνονται τεστ για τον COVID στους συναδέλφους? Ποια διαδικασία ακολουθείτε? Είναι παρόμοια διαδικασία. Άτομα που έχουν έρθει σε επαφή, αλλά θεωρείται ότι ο καθηγητής μένει σε ένα συγκεκριμένο τετράγωνο μέσα στην, δηλαδή στην αίθουσα. Ο καθηγητής έχει την έδρα του και έχει ένα συγκεκριμένο τετράγωνο που κανένας άλλος δεν επιτρέπεται να εισέλθει εκεί. Οπότε θεωρητικά ο καθηγητής είναι πιο προστατευμένος από τα παιδιά. Και αν, αν είναι δηλαδή ένα θετικό κρούσμα ο καθηγητής, έχει έρθει σε λιγότερη επαφή. Έχει έρθει σε επαφή με λιγότερα άτομα από ότι θα ερχόταν ένα παιδί που είναι θετικό στο κρούσμα. Κυρία Αρμάου, οι γονείς τώρα πώς αντιλαμβάνονται την όλη κατάσταση? Καθώς εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας βέβαια περί του κορονοϊού και των μασκών. Οι γονείς πώς αντιλαμβάνονται? Δέχονται το παιδί τους, συγγνώμη σας διακόπτω, δέχονται το παιδί τους στο διάδρομο ας πούμε να φοράει μάσκα? Το δέχονται, ναι. Το δέχονται. Δεν έχουμε προβλήματα από γονείς όσον αφορά τη μάσκα. Ίσως η διαφορά είναι ότι τα παιδιά είναι υποχρεούνται να τη φοράνε μέσα στην τάξη. Δηλαδή, αν το παιδί έρχονταν στο σχολείο και για 5 ώρες έπρεπε να φοράει τη μάσκα, ίσως είχαμε κάποιες άλλες αντιδράσεις. Δεν ξέρω. Αλλά επειδή υποχρεούνται μόνο στο διάδρομο, προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Κυρία Αρμάου, το κράτος εκεί έδωσε μάσκες στα παιδιά? Τα σχολεία διαθέτουν μάσκες, έχουν το δικαίωμα να φορούν τις δικές τους, αλλά έχουν μάσκες για τα παιδιά. Και το ερώτημα είναι σε τι μέγεθος έδωσε μάσκες? Τα μεγέθη, πώς ήταν τα σωστά μεγέθη? Ναι, άκουσα για τα μεγέθη των ελληνικών. Δεν παρατήρησε κάποιο περίεργο μέγεθος, είναι η κλασική μάσκα ή νοσοκομιακή. Εντάξει, εκεί δώσαν τις σωστές προδιαγραφές. Παγουρίνο, έχουν, γιατί εμείς εδώ έχουμε παγουρίνα. Α, δεν ξέρω. Τι είναι το παγουρίνο? Έτσι δεν το λέει, παγουρίνο το λένε. Το παγουρίνο, ναι. Το κάθε παιδάκι έχει παγουρίνο. Το κράτος. Έχουνε και εδώ. Έχουνε και εκεί, μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην καθημερινότητα μιας Ελληνίδας, μιας Κρητικιάς στο Newcastle. Εκεί τι ώρα κλείνουν τώρα, τι ώρα κλείνουν οι pub εκεί? Τώρα κλείνουν στις 10. Εντάξει, εμείς εδώ στις 12 και στις 10. Ναι, νορμάλ για Αγγλία νομίζω. Νορμάλ. Πόσο διάστημα σας πήρε για να συνηθίσετε εκεί τα νέα δεδομένα με τη διασκέδαση, με τις μετακινήσεις σας? Όσον αφορά τη διασκέδαση, η Αγγλία είναι έτσι και αλλιώς μια χώρα που όλα κλείνουν νωρίτερα. Οπότε αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να προσαρμοστούμε εξ αρχής, με το που ήρθαμε εδώ δηλαδή. Ναι. Όσον αφορά την κυκλοφορία, δεν έχουμε ζοριστεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, δεν υπάρχει πολλή αστυνόμευση με αυτή την έννοια. Ναι, δεν υπάρχει και υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας και μικροεγκληματικότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Μια πολύ ήσυχη περιοχή της Αγγλίας, μια πανέμορφη περιοχή, με αρκετό κρύο βέβαια. Οι καιρικές συνθήκες νομίζω από το Σεπτέμβριο και μετά υπάρχει
Αν ναι, στα νόγια, στα νόγια βγαίνει ο Δήμαρχος και λέει ότι θέλω κουβέρτα, το τον ακούσαμε. Αυτό άκουλα τα νόγια, αλλά δεν μου θυμίζει. Στο Newcastle τι χρειάζεται, δύο-τρία παπλώματα. Ναι, χρειαζόμαστε κι εμείς κουβέρτες. Δύο-τρία παπλώματα. Από το Σεπτέμβριο σίγουρα. Οι Έλληνες της περιοχής, για πείτε μας λίγο, υπάρχουν ο αριθμός τους? Υπάρχουν, δηλαδή στο σχολείο τώρα εμείς του Σαββάτου έχουμε, πόσα παιδιά να πω, θα έχουμε 90 παιδιά. Α, είναι πολλά, είναι αρκετά. Α. Μπορεί να είπα πολλά, αλλά δεν είναι λίγα. Με τους Έλληνες αντίστοιχους γονείς, δηλαδή υπάρχει μια αρκετά μεγάλη κοινότητα θα έλεγα. Υπάρχει μεγάλη κοινότητα, οι οποίοι ναι. Βρέθηκαν στην Αγγλία, στο Newcastle για εργασιακούς λόγους. Συνήθως ναι, οι περισσότεροι ναι. Πολλοί έχουν σύζυγους που είναι ντόπιοι, ναι. Αλλά οι περισσότεροι έχουν βρει και μια, δηλαδή επαγγελματικά, επαγγελματικοί ήταν οι λόγοι που μεταφέρθηκαν εδώ. Οι εργασιακές συνθήκες στην περιοχή πώς είναι, είστε ικανοποιημένοι εσείς? Πάρα πολύ. Αλλά είναι και ακριβή ζωή εκεί όμως. Ναι, αλλά με τι χαμόγελο το λέει, Νίκο. Με χαμόγελο, με τι χαμόγελο το λέει. Μιλάει από μόνο του αυτό. Είναι πιο ακριβή από την ελληνική, απλά υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές. Ναι. Δηλαδή, επειδή ο ανταγωνισμός επιχειρήσεις και τα λοιπά είναι μεγάλος, γιατί υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις. Ναι. Δηλαδή, από άποψη τιμών σε πολλά προϊόντα και δηλαδή, ειδικά σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτά πάνε λίγο αναλογικά, δηλαδή η μισθή είναι αναλογική των τιμών εδώ. Μάλιστα, λοιπόν, στην Κρήτη συγγενείς έχετε? Βέβαια, όλη μου οικογένεια. Βέβαια, δηλαδή, και φαντάζομαι έχετε ενημερώσει τώρα Κρήτη TV, συντονισμένοι όλοι, βγαίνει... ναι, ναι. Βγαίνει η Ανδριάννα, στείλτε ένα μήνυμα, ό,τι θες εσύ στους δικούς ανθρώπους που σε βλέπουν. Αισιοδοξία, ναι. Να με θυμούνται, να με ξεχνάνε και ελπίζω να έρθω να τους... Να και τα παράπονα της Ανδριάννα. Όχι, όχι, εντάξει, αλλήμον. Λοιπόν, Ανδριάννα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.